Αν υποθέσουμε ότι λοιπόν κάποιος εσταθμεύει σε αυτό το χώρο που θα βάλουμε και μία σήμανση που θα αναφέρει ότι είναι μόνο για φόρτιση ηλεκτρικού αυτοκινήτου, προμηθεύεται μία κάρτα από τον Δήμο, από τα σημεία που θα υποδηλώσει ο Δήμος Λαμιαίων, την οποία ενεργοποιεί, αφού συνδέσει το καλώδιο στο αυτοκίνητο, στην κατάλληλη υποδοχή, το καλώδιο το έχει μαζί του το κάθε αυτοκίνητο και ενεργοποιεί με την κάρτα στο ρεύμα για να φορτίσει. Σήμερα, όπως όλοι γνωρίζετε, είναι η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Η προστασία του περιβάλλοντος είναι χρέος και υποχρέωση όλων μας. Το οφείλουμε στις επόμενες γενιές. Τη σημερινή λοιπόν μέρα, που είναι η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, επιλέξαμε να δημιουργήσουμε υποδομές στην πόλη μας για να ενθαρρύνουμε την κίνηση με ηλεκτρικό αυτοκίνητο, μία υποδομές και μία κίνηση η οποία είναι φιλική προς το περιβάλλον. Θέτουμε λοιπόν σήμερα σε λειτουργία δύο φορτιστές σε συγκεκριμένα σημεία της πόλης μας, του Δήμου μας, στο Δημαρχείο Ερυθρού Σταυρού και Φλέμη και στην Πλατεία Λαού, στο πολυσύχναστο αυτό μέρος, για να ενθαρρύνουμε αυτή την προσπάθεια, στοχεύοντας να μειώσουμε τους ρήπους και να μηδενίσουμε την ηχορύπανση στο περιβάλλον. Στόχος μας είναι το επόμενο χρονικό διάστημα να αντικαταστήσουμε το στόλο των δημοτικών αυτοκινήτων με τέτοιου είδους αυτοκίνητα τα οποία, όπως είπα, είναι φιλικά προς το περιβάλλον. Οι φορτιστές αυτοί σε πρώτη φάση θα χρησιμοποιούνται από τα δημοτικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Σε δεύτερο στάδιο, όταν πάρουμε και τις αποφάσεις των συλλογικών μας οργάνων, του Δήμου μας, θα χρησιμοποιούνται από δημότες και από διερχόμενους. Ξεκινάμε ήδη εγκατάσταση μιας εφαρμογής στο σύστημα και το site του Δήμου, να γνωρίζει ο κάθε διερχόμενος σε ποιο σημείο υπάρχει φορτιστής να εισέρχεται στην πόλη για να φορτίσει το ηλεκτρικό αυτοκίνητό του. Θα έχει τη δυνατότητα δε, σε 3 ώρες ή και παραπάνω όσο διαρκεί η φόρτιση, να περιηγηθεί την πόλη και να μείνει και να γνωρίσει τις ομορφιές της. Και αυτό ακριβώς είναι και ένας επιπλέον στόχος πέραν της προστασίας του περιβάλλοντος. Θέλω να πω ότι με αφορμή τη σημερινή μέρα, στρατηγικός μας στόχος και στοχεύουμε μεθοδευμένα στο οι μετακινήσεις μέσα στο Δήμο μας να είναι με χαμηλούς ρήπους, μηδενικούς ρήπους και μηδενικά επίπεδα ηχορύπανσης, φιλικές προς το περιβάλλον. Και αυτή η κίνηση σήμερα στην Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος στοχεύει ακριβώς σε αυτό. Όπως βλέπετε, το πρώτο σημείο φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων στη Λαμία είναι ήδη πραγματικότητα, είναι ένας κοινόχρηστος σταθμός, ο οποίος μας δίνει τη δυνατότητα μέσω μιας εφαρμογής που θα υπάρχει διαθέσιμη να δει κανείς αν είναι ο φορτιστής διαθέσιμος να φορτίσει ένα αυτοκίνητο. Εφόσον είναι λοιπόν διαθέσιμος, έρχεται εδώ με κανείς, με το καλώδιο που ήδη έχει το αυτοκίνητό του και μια κάρτα την οποία θα μπορεί να την προμηθευτεί από το Δήμο Λαμιαίων και να ενεργοποιήσει τον φορτιστή και να φορτίσει για όση ώρα του δίνουμε τη δυνατότητα εμείς, έτσι μέσα της εφαρμογής. Μπορεί κάλλιστα λοιπόν να φορτίσει, να κάνει τη βόλτα του στην πόλη και εν συνεχεία θα το έρθει πάλι μήνυμα προφανώς ότι έχει ολοκληρωθεί η φόρτιση για να ελευθερωθεί η θέση. Έτσι λειτουργούν οι σταθμοί ανά τον κόσμο. Ο ταξιδιώτης δηλαδή θα το βλέπει στην εφαρμογή αυτό. Ο ταξιδιώτης θα μπορεί να βλέπει στην εφαρμογή ότι υπάρχει διαθέσιμος κοινόχρηστος φορτιστής στην πόλη μας. Αυτό είναι η καινοτομία, αυτό είναι το πράγμα που για πρώτη φορά κάνει ένας Δήμος, ότι δίνει τη δυνατότητα σε αυτοκίνητα ηλεκτρικά, είτε είναι περαστικοί, είναι τουρίστες, είτε είναι έτσι, ότι να επισκεφτούν την πόλη μας. Είναι και η πόλη σε κομβικό σημείο, γιατί τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα έχουν μια συγκεκριμένη αυτονομία, η οποία κατά μέσο όρο είναι γύρω στα 200-250 χιλιόμετρα. Οπότε εμάς η πόλη μας νομίζω ότι είναι στο ιδανικό σημείο για να σταθμεύσει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, να φορτίσει και να συνεχίσει την πορεία του.